Αυτά είναι τα καλά παιδιά, αυτά είναι. Καλωσορίσω ακόμα ένα βιντεάκι. Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου και Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης, χωροστατούντες του σεβασμιότατου Ευσέβιου. Αλλά είμαστε τώρα στο σημείο που φτιάχνεται η παραδοσιακή γιορτή που θα μοιραστεί το πρωί. Πώς λέγεστε? Εγώ είμαι ο Νικολάκης σου. Ο Νικολάκης σου. Ο Νίκος. Στο επώνυμο. Δεν πειράζει. Και φτιάχνουμε την παραδοσιακή γιορτή εδώ. Θα μας την δείξετε με ρεβίθια. Κάτσε να το πάρουμε, να έρθω από εκεί να μου πεις δύο λόγια. Καταρχάς είναι νηστίσιμη η γιορτή αυτή. Αυτή είναι νηστίσιμη διότι αύριο είναι Τετάρτη και είναι νηστεία. Και βάζουμε μέσα κρεμμύδια. Για πες μας τη συνταγή, τη μυστική συνταγή. Κρεμμύδια, ρεβίθια. Το πρωί θα πέσει το στάρι. Αλατάκι. Αλάτι, πιπέρι, λάδι. Βούτυρο. Το πρωί. Το πρωί αυτά. Ούζο βάζουμε μέσα. Όχι, δεν βάζουμε τίποτα. Και πόσα κιλά βγαίνει αυτό το καζάνι? Αυτό είναι τύχος. 200 κιλά. 200 κιλά, ε. Ναι. Θα φτάσει αυτή αύριο? Λόγω στον κόσμο. Έχει κόσμο, οπότε βλέπω μαζεύει κόσμο εδώ. Έχει να φτάσει. Εδώ η περιοχή λέγεται Λιβαδάκι. Εσύ πώς λέγεσαι? Εγώ σταμάτησα. Σταμάτησα από? Από Άγιο Κωνσταντινό. Τον Άγιο Κωνσταντινό. Λοιπόν, βοήθειά σου, πόσα χρόνια το κάνεις αυτό? Εντάξει. Από μικρό παιδί? Ναι, καμιά δεκαπενταριά. Έρετε νέοι να συνεχίσετε την παράδοση? Πάντα, μια καλησπέρα θα πεις, μια καλησπέρα και πώς λέγεσαι? Καλησπέρα, είμαι ο Σαράντο Κωνσταντίνο από την Άμπελο. Εγώ έμαθα ότι κάνεις καλή γιορτή εσύ. Ένα, ο κύριος από εκείνη κάνει γιορτή. Εγώ απλώς εσύ έχω κάνεις το... την καλή γιορτή. Θα πεις και εσύ μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πώς λέγεσαι? Είμαι ο Ευρυπίδης Καραλάμπης από την Άμπελο. Όλοι από το πάνω χωριό δεν είναι? Όλοι από πάνω, από ψηλά. Αλλά η προφορά είναι από άλλο νησί ή από Άμπελο, Σαμιώτης? Σαμιώτης είμαι, αλλά είμαι εισαγόμενος. Ναι, γι' αυτό, Καλλιμνιός. Όχι, Αθήνα. Αθήνα. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί εσύ με προσκάλεσες. Το λέμε εκ των υστέρων. Θα κάνουμε καλή δουλειά. Θα κάνουμε. Oh.
κόσμο, το εκκλησάκι εδώ, στο Λιβαδάκι. Θα πάρουμε και λίγο λιγοτικό κομματάκι, πάμε μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, τι λέτε? Κοιτάξτε εδώ αυτοκίνητο και κακό, προς πίσω. Πανηγύρι, έχανε και γιορτή, αύριο θα μοιράσουν και τη γιορτή με τα ρεβίθια. Ήταν και ο δέσποτάς μας που τον αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Μιας και ήρθαμε μέχρι εδώ, θα κατεβούμε και στον Άγιο Κωνσταντίνο από κάτω. Θα κάνουμε και μια τυχερσαία ζώνια. Από το Λιβαδάκι λοιπόν, φίλοι μου, και από το εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου πάμε μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν θα το κόψω καθόλου το βιντεάκι, ένα λεπτάκι είναι αυτό το κομμάτι του δρόμου. Για όποιον μπήκε πρώτη φορά σε βιντεάκι μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας. Είμαι από τη χώρα Σάμου, αυτή τη στιγμή είμαστε στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού Σάμος. Εγώ είμαι από το νότιο τμήμα, νότιο-ανατολικό τμήμα από τη χώρα. Θα έλεγα ότι η χώρα δεν ήταν τυχαίο ότι την είχαν επιλέξει παλιά σαν παλιά πρωτεύουσα Τσάμου, είσαι παντού κοντά. Αν έμεινα Καρλόβας ή Βαθύ, θα ήταν αδύνατο να κάνω αυτό που κάνω, φίλοι μου, γιατί θα ήταν όλα τα χωριά μακριά μου. Θα ήταν και η Ανατολική Σάμος μακριά μου και η Δυτική Σάμος μακριά μου. Ενώ τώρα τα έχω όλα κοντά μου. Λοιπόν, κατεβαίνουμε από κάτω. Η ώρα αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, είναι 8 και 10. Θα προλάβουμε να πιούμε και ένα μία Coca-Cola Zero με ένα ωραίο μεζέ στα αυλάκια, όχι εδώ. Να το βάλουμε σε αυτό το βίντεο, δεν λέει τίποτα, έτσι για να το κλείσουμε ωραία, να το κλείσουμε, θα το κλείσουμε από τα αυλάκια, φίλοι μου, δεν θα την κάνουμε όλη διαδρομή, θα το κόψουμε το βιντεάκι, γιατί τα αυλάκια είναι στον δρόμο μας. Όπου έχει κόσμο, είναι ωραία, έχει κόσμο. Τώρα θα μου λέει ο άλλος σου, ο κανένας, πού είναι ο κόσμος, θα μου λέει, πού είναι ο κόσμος. Έχει κόσμο, κάθε στα μαγαζιά. Είναι στις παραλίες. Και είναι από τις σπάνιες φορές που δεν έχει θάλασσα. Και πάνω στο το θράφστε, αλλά άμα είναι η βοριά εδώ, φεύγουν και τα τραπέζια. Εστιατόριο του Ακρογιάλι εδώ. Διάβασα την πινακίδα. Γιατί να μην πούμε. Έχουμε πει ότι βλέπουμε, το λέμε. Στο σημείο που είμαστε, θέλω να πω και δύο λόγια. Δεν πειράζει. Ακόμη είναι το βίντεο, ότι θέλω λέω. Να δώσω χαιρετίσματα σε δύο συνδρομήτριες, τη Δέσποινα από το Πίτσμπουργκ και στην Ούλα από τη Δράμα. Που η Νούλα μου έκανε και παράπονα. Σε έχω αναφέρει, Νούλα, σήμερα σε 3-4 βιντεάκια και σου έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Γράφουν πάρα πολλοί συνδρομητές χαιρετίσματα, αλλά δεν μπορείς να τα πεις όλα σε ένα βίντεο. Τα λες σταδιακά. Μπορεί και κάποιον να παραλείψω, δεν το κάνω επίτηδες, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρα. Θα βγούμε από τα Ειδόνια και θα... Μόλις βγούμε από τα Ειδόνια, δεν θα το πάω μέχρι πέρα για να μην βγει το βίντεο
extra large στα αυλάκια. Εδώ παλιά ήταν τα ειδόνια. Περνάμε και τη στενή γέφυρα που εδώ άμα κάνει νερό η Σάμος κατεβάζει πολύ νερό. Αρκετή κίνηση θα έλεγα ο δρόμος, πάρα πολύ κίνηση θα έλεγα. Και σε 3-2-1 τηλεμεταφερόμαστε στα αυλάκια, φίλοι μου. Και φτάσαμε στα βλάκια ξεχνώντας να ανοίξουμε την κάμερα στην αρχή, γιατί σκεφτόμασταν εδώ τι θα κάνουμε το διάλειμμα. Να σταματήσουμε εδώ έτσι να... Από πού κατεβαίνει τώρα εδώ για να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε από πού κατεβαίνουμε. Δεν έχω κατέβει ποτέ από εδώ. Και φτάσαμε στα βλάκια. Τα μάξι που μας έφερε. Άπινια. Από εδώ για να δούμε. Και παίρνουμε ένα στενάκι με σκαλάκια. Πόσα χρόνια έχω να κατεβώ, 2 έχω να κατεβώ εδώ. Πάντως είναι σπάνια να πετύσεις έτσι θάλασσα στα βλάκια. Όχι, στα βλάκια μπορεί να πετύσεις πολλές φορές, στα άλλα μέρη δεν μπορείς. Έχει κανένα. Αλλά χθες είχε κάτι κυματάκι, σήμερα είναι καλά. Α, είναι ωραία εδώ, δεν έχω κατέβει ποτέ. Έχουμε κάνει ένα ουζάκια πιο μωρό, ε? Με τον Νίκο τον ζωγράφο. Είμαστε πολύ φίλοι. Μαγεία, ε, μαγεία. Θέλω να σας... Εκείνη το κουκάρι και στο βάθος το βαθύ. Δεν πας, δεν τα πας. Ένα ωραίο μεζεδάκι. Μας έφερε ο άνθρωπος. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους Παΐσιους. Στην υγεία σου, φίλε. Πώς είπαμε το μικρός? Ο Κώστας. Φίλοι μου, είδατε, ξεκινήσαμε ένα οδειοπορικό από το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου. Κάναμε τη διαδρομή μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, κατεβήκαμε τη Χερσαία Ζώνη και κλείνουμε από τα αυλάκια, από ένα υπέροχο ιδιαίτερο μέρος που έχω να κατέβω 38 χρόνια. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.